του ΑΣΕΠ. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μιλήσει με τη μεσαία τάξη, αλλά θυμίζει αυτή η προσπάθειά της το δολοφόνο που γινέει στον τόπο του εγκλήματος. Την έχει εξοντώσει τη μεσαία τάξη. Ό,τι και αν τάξει τώρα προεκλογικά ο κύριος Σαμαράς, όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ένα mail και μια πολιτική που έχει ακολουθήσει, το mail προς πιστωτές. Μιλάει για φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά έχουμε το mail που αυξάνει το φόρο π.χ. στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό. Και άλλα πράγματα. Έχουμε την κατακρίνηση. Βέβαια, φορολογίες 200.000 και αυτό μεσαία τάξη. Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Απαντήστε λίγο συγκεκριμένα σε αυτά που βάζουν και μετά να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Επίσης, με βάση το mail προς πιστωτές, ο κύριος Σαμαράς δεσμεύεται να κατακριμνήσει τις συντάξεις, να καταργήσει το ΕΚΑΣ, να καταργήσει την προστασία από τις απολύσεις τις ομαδικές. Με λίγα λόγια, προβλέπει και ο ίδιος και δεσμεύεται να έχουμε μια περαιτέρω καταβαράθρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και τη ζωή των πολιτών. Εφήβρε τώρα το θέμα της φορολογίας. Μα ξεχνάμε ότι κατήργησε το αφορολόγητο, ότι φορολογεί από το πρώτο ευρώ τον ελεύθερο επαγγελματία. Εμείς θέλουμε να δοθούν κίνητρα, να δοθεί μια ανακούφιση φορολογική στη χαμηλή και μεσαία εισοδηματική τάξη. Γι' αυτό επαναφέρουμε το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό... σε 9.500. Όχι, δεν είναι 9.500, είναι υπό όρους. 9.500. 9.500 και υπό όρους, προσέξτε. Κύριε Φίλη, στα τέσσερα ζητήματα, να μιλάμε ξεκάθαρα, κύριε, να κρίνει ο κόσμος. Θα ακούσετε, κύριε. Πείτε σε αυτά τα τέσσερα ζητήματα ποια είναι η θέση σας. Συνεχίστε, κύριε Φίλη. Ναι. Άρα λοιπόν, η λογική του ΣΥΡΙΖΑ είναι λογική μιας κοινωνικής φορολογικής δικαιοσύνης. Και όχι μια φορομπηκτική επέλαση όπως γίνεται με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στα συγκεκριμένα θέματα. Εμείς θα καταργήσουμε τον έμφυα. Αυτό είναι δέσμευση. Όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή. Το θέμα είναι, κύριε Φίλε, με τι θα αντικατασταθεί. Ναι. Και θα αντικαταστήσουμε. Αυτό ψάχνουν να βρουν όλοι. Ναι. Και θα εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία θα βρει τα 2 δισεκατομμύρια που δεν θα πάρουμε με την κατάργηση του έμφυα, θα τα βρει από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της μεγαλοδιαφθοράς. Άρα δεν θα βάλετε φόρο δηλαδή. Η ίδια η κυβέρνηση. Ένα λεπτό θα ακούσετε. Μας ακούει ο κόσμος. Βεβαίως, οι προστάτες της διαφθοράς είναι παρόντες. Μας ακούει βεβαίως ο κόσμος. Από τα καύσιμα, το λαθεμπόριο καυσίμων, χάνει το ελληνικό δημόσιο 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που είπε ο κύριος Μιλιός ισχύει ή δεν ισχύει. Θα ακούσετε τώρα. Επείτε λίγο την αλήθεια στον κόσμο. Τα 2 δισεκατομμύρια λοιπόν που είναι τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν επιπλέον επειδή καταργεί το έμφυα, θα βρεθούν από την διαφθορά και από την φοροδιαφυγή. Ένα μέρος, όχι όλα. 12 δις λέει η κυβέρνηση ότι χάνει το ελληνικό δημόσιο από τη διαφθορά. Φράγκο δεν έχει πιάσει μέχρι στιγμής. Ένα μέρος από αυτά να συμφωνήσουμε. Τώρα, πάμε τώρα στο άλλο. Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αφορά περιουσία που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν αφορά τα διάρκεια. Πόσο, 200.000 ευρώ. Και την πρώτη κατοικία. Είμαι σαφής. Και την πρώτη κατοικία μέχρι ένα ύψος. Το βασικό για να βάλει το ύψος όμως, για να μην κάνουμε τώρα προπαγάνδα και μεταξύ μας. Ποια προπαγάνδα, ο κύριος Μιλιός το δήλωσε. Ο κύριος Μιλιός το δήλωσε. Τώρα, μην μιλάτε με απόντες. Να το βάλουμε πρακτικά λίγο γιατί μας ακούει ο κόσμος. Το πρακτικό είναι ότι πρέπει να υπάρξει μείωση των αντικειμενικών αξιών. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε τις περιουσίες με βάση αξίες πριν την κρίση. Άρα η κίνησή σας, κύριε Φίλη, είναι πρώτα να μειώσετε τις αντικειμενικές αξίες κατά 30% και μετά να βάλετε το όριο. Το όριο πόσο θα είναι. Το όριο, να υπενθυμίσω ότι το όριο πριν την εφαρμοστή ο έμφυα, ήταν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία 450.000. Ναι. Δεν το βάλω εγώ αυτό. Δεν το βάλω ΣΥΡΙΖΑ. 450. Το είχαν βάλει αυτοί. Τώρα μάλιστα. Πόσο θα είναι. Λέω, θα γίνει συνυπολογισμό και με βάση τη μείωση των αξιών. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπε ο κύριο Μιλιό για τι 200.000 ευρώ. Ισχύει ή δεν ισχύει. Ότι μονότονα επαναλαμβάνετε εσεί τον κύριο Μιλιό. Ισχύει ή δεν ισχύει. Μα αυτό είναι. Και τι να κάνει αυτό που βγάζει την οικονομική πολιτική. Δεν παίζουμε αριθμητική μεταξύ μα τώρα. Όχι, κύριε Φίλη. Έχουν πιάσει όλοι τον κύριο Μιλιό για έναν βασικό λόγο. Ο κύριο Μιλιό είναι ο άνθρωπο που έχει εκπονήσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας από τους ανθρώπους. Είναι υπεύθυνος του τομέα οικονομικής πολιτικής. Σωστά τα λέω. Ο κύριος Μιλιός δεν δεσμεύτηκε. Και είπε 200.000. Δεν δεσμεύτηκε. Και πάνω σε αυτό πάτησε ο κύριος Παπαμίκος και η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι θα φορολογήσουν. Φορολογούσαν με 450.000 φόρο. Αυτό λέει. Εντάξει. Εκεί θα είναι το όριο. Εμείς θέλουμε μείωση. Των φορολογικών, θέλουμε μείωση των αντικειμενικών αξιών. Όλοι το θέλουμε. Εκεί θέλει το όριο. Όχι όλοι. Όλοι το θέλουμε. Για το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν. Θα λογοδοτήσουν γιατί δεν το κάνουν. Απευθύνονται στους πολίτες. Αυτό λέω λοιπόν. Ότι η μείωση των αντικειμενικών, η οποία δεν είναι οριζόντια, η μείωση είναι ανάλογα με τις περιοχές. Ναι. Θα καθοριστεί
και το όριο αυτό. Εμείς δεν κάνουμε προεκλογική αριθμητική και υποσχέσεις. Ναι, κύριε φίλη, όμως, ζητάτε από τους πολίτες να σας ψηφίσουν και πολύ καλά κάνετε. Οι 8 στους 10 πολίτες με την κατάργηση του έμφυα δεν θα πληρώσουν φόρο ακίνησης περιουσίας. Το λέει η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων. Οι 8 στους 10 λένε τα στίγματά σας. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Οι 8 στους 10 πολίτες με την κατάργηση του έμφυα δεν θα πληρώσουν φόρο ακίνησης περιουσίας. Είχε βγει στα κάγκελα με τον έμφυα. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Απολύτως την αλήθεια. Πείτε και να μας κρίνει ο κόσμος. Και ξαναλέμε, οι 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα πληρώσουν φορολογία ακινήτων. Δεν θέλει να απαντήσει. Οι 2 στους 10 θα πληρώσουν και θα έχουν μεγάλη περιουσία. Άρα, μιλάμε, έτσι όπως μου το λέτε, μιλάμε για ένα φόρο ακίνητης περιουσίας πάνω από 500.000 ευρώ, ας πούμε. Δεν μπορώ να βάλω όριο ή δεν μπορώ να βάλω. Έτσι όπως το λέτε. Θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα κάποια στιγμή στην Ελλάδα ή θα συζητάμε και τα λεφτά. Δεν μπορώ να μιλάμε με νούμερα αυτή τη στιγμή. Δεσμευόμαστε ότι η πρώτη κατοικία και οι μικρές ιδιοκτησίες δεν θα φορολογηθούν. Δένουμε τις βίλες. Η συνήθις πρώτη κατοικία. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Σαουλίδη. Ναι. Έχουμε και άλλα τρία θέματα στο οποίο ο κύριος Φίλης δεν απάντησε ούτε για τις τραπεζικές συναλλαγές και για την κατάργηση του ΑΣΕΠ. Για το θέμα του ΑΣΕΠ, το έχει καταργήσει η κυβέρνηση. Δεν κάνει διορισμό στο δημόσιο. Ο ΑΣΕΠ είναι ένας μηχανισμός. Ναι, αλλά όταν γίνονται διορισμοί στο δημόσιο, γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Με επιτρέπετε. Παρακαλώ. Είναι χρήσιμος στο βαθμό που γίνονται διορισμοί. Όταν καταργήσετε. Εδώ δεν γίνονται διορισμοί. Και όταν δεν υπάρχουν παράθυρα. Ένα αυτό. Και δεν υπάρχουν παράθυρα. Δεύτερον. Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης υπάρχει μια ιστορία που αφορά επιτυχώντας το ΑΣΕΠ που δεν έχουν διοριστεί. Είναι έξω από τον αριθμό που κάθε τόσο διορίζει η κυβέρνηση. Ναι, σε ναι. αυτό αναφερόμαστε. Στο θέμα αυτό. Των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πετύχει και δεν έχουν διοριστεί. Άρα για να καταλάβω, θα καταργηθεί ή όχι. Δεν ζητάμε κατάργηση του ΑΣΕΠ, όχι. Ζητάμε αναμόρφωση όμως. Για τον τρόπο που σήμερα λειτουργεί το ΑΣΕΠ. Θα επανέλθουμε, κύριε Παπαμίκο. Ο τρόπος που σήμερα λειτουργεί. Μία κουβέντα και για τον φόρο στις συναλλαγές. Οι προσλήψεις και για την εκπαίδευση θα γίνουν και με βάση μια. Η ίδια η κυβέρνηση παλαιότερα το είχε πει, με βάση μια. Επαιτηρίδα ένα μέρος. Πρέπει να προλάβουμε να μιλήσουν όλοι για το φόρο στις τραπεζικές συναλλαγές. Θα υπάρξει φόρο στις τραπεζικές συναλλαγές. Τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Τι εννοείται. Μα στο πρόγραμμά σας. Σε ποιο θέμα. Στο πρόγραμμά σας. Σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή θα υπάρξει φόρο. Στην ανάληψη και την κατάσταση. Βεβαίως. Σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή. Μένουμε εδώ. Δεν γίνεται συνέχεια. Άλλα λένε το πρόγραμμά σας. Άλλα λένε υπέρ του προγραμμάτου σας. Και εσείς λέτε άλλα πράγματα. Ξέρω τι λέω, κύριε Παπαδόπουλο. Είπατε σε οποιαδήποτε. Πάει ο συνταξιούχος να πάρει τη σύνταξή του, να του βάλουν φορολογική συναλλαγή. Σε ποια θα υπάρξει. Στα μεγάλα ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με διακίνηση ηλεκτρονικού χρήματος σε επίπεδο. Που δεν αφορά τον κόσμο. Τι εννοείται δηλαδή. Τι δεν αφορά τον κόσμο. Υπάρχει μια συζήτηση για το φόρο Τόμπιν, το λεγόμενο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Αφορά αυτόν προωθούσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι Παπανδρέου, φόρο Τόμπιν σημαίνει Τόμπιν. Ο φόρος Τόμπιν τον είχαν βγάλει οι σοσιαλιστικοί διεθνείς. Έτσι είχε βγει. Είναι θέμα ευρωπαϊκή συζήτηση και παγκόσμια συζήτηση. Είναι θέμα που είχε ξεκινήσει. Αυτό λοιπόν ο φόρος Τόμπιν αναμορφωμένος. Στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν αφορά τις συναλλαγές στον κισέ της τράπεζας. Βεβαίως. Αν κάποιο κάνει παιχνίδια μέχρι. Δεν πέρασε πάντως στην Ευρώπη αυτό. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι για συζήτηση ξανά στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ωραία. Ξανά για συζήτηση αυτό. Κύριε Σαουλίδη, αυτό εννοούμε. Τι καταθέσεις του συνταξιούχου. Εσείς δια του κυρίου Βενιζέλου.